40 χρόνια πέρασαν από τότε που η θάλασσα της Λάρνακας υποδέχτηκε στο βυθό της τον Τιτανικό της Μεσογείου, το πλοίο Ζηνοβία. Το ναυάγιο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια δείτες από όλο τον κόσμο επισκέφθηκε και σήμερα ομάδα δειτών. Με καταδύσεις γιόρτασαν την επέτειο των 40 χρόνων από το ιστορικό ναυάγιο. Έτσι ήρθαμε και μπήκαμε δάμε και φύγαμε πάμε. Το σουηδικής προέλευσης πλοίο ναυάγησε κατά το παρθενικό του ταξίδι το 1980. Ξεκίνησε από το Μάλμε της Σουηδίας με τελικό προορισμό τη Συρία. Έκανε στάσεις στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας λόγω προβλημάτων που είχαν προκύψει στις δεξαμενές άντλησης νερού. 4 μέρες μετά το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 45 μέτρων. Μαζί του χάθηκαν τα 108 φορτηγά αυτοκίνητα και αρκετά εμπορεύματα αξίας πέραν των 200 εκατομμυρίων λιρών. Ανάμεσα στα όσα μετέφερε και 1 εκατομμύριο αυγά, τα οποία οι πρώτοι δείτες είχαν βρει άθικτα. Σήμερα το ναυάγιο Ζηνοβία αποτελεί έναν υποβρύχιο παράδεισο, αφού ο τεχνητός του ύφαλος φιλοξενεί χιλιάδες είδη ψαριών.